Τα πανελλαδικά κανάλια και οι επώνυμοι Έλληνες δημοσιογράφοι αποκρύβουν την πείνα στην Ελλάδα και τις σουρές που σχηματίζονται κυρίως από ηλικιωμένους για ένα πιάτο φαΐ. Πυκνώνουν πλέον τα δημοσιεύματα για τη λογοκρισία που σοβεί στην Ελλάδα και το ρόλο που παίζουν οι παρουσιαστές των ειδήσεων στην ελληνική TV. Σε άρθρο της η Deutsche Welle χλευάζει την ελληνική δημοσιογραφία, τα πανελλαδικά κανάλια και επισημαίνει ότι τα ελληνικά δελτία ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές δεν αναφέρονται στην ένδια που πλήττει την τρίτη ηλικία και στις σουρές που σχηματίζουν οι μπροστά στις εκκλησίες. Όπως καταγγέλει ο Γιώργος Τράγκας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να τον φημώσει γιατί έλεγε την αλήθεια τόσο για τα ακραία περιοριστικά μέτρα και τα lockdown, όσο και για το οικονομικό κράχ που έφερε με την πολιτική της στην πατρίδα μας. Οι TV αστέρες των Αθηνών απέκρυψαν επιμέλως τόσο την πολιτική δίωξή του, όσο και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, όπως το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι. Ο διεθνής τύπος, όπως η Deutsche Welle, αποκαλύπτει το ήθος και την ποιότητα των αστέρων της ελληνικής τηλεόρασης και ραδιοφωνία, οι οποίοι τα τελευταία δύο χρόνια επιτίθενται και υβρίζουν τους Έλληνες πολίτες, υμνώντας ταυτόχρονα το ολοκληρωτικό καθεστώς Μητσοτάκη.